Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας των Χανίων, τον αυριανό αντίπαλο του Άρη και τελευταίο για το 2016 στο Κλεάνθης Βικελίδης, τον έμπειρο τερματοφύλακα της κριτικής ομάδας, του Γρηγόρη Αθανασίου. Γρηγόρη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Διαβάζουμε εδώ στο διαδίκτυο μια μικρή οδύσσια ήταν το ταξίδι μέχρι να φτάσετε στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι είναι. Συνηθισμένη και από το προηγούμενο ταξίδι στον Πανσεραϊκό που ήταν στις Σέρες. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε έτσι η οδύσσια μας, όπως το λέτε, με το καράβι από Χανιάς Πειραιά, από Πειραιά με λεωφορείο θα εγκαιρέσουμε στην Κατερίνη και αύριο για το παιχνίδι στο Καρλάου. Μάλιστα. Εν έτη σχεδόν 2017 πλέον, γιατί είμαστε στο κατόφλι, επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, Γρηγόρη, γιατί είσαι και από τους πιο έμπειρους. Μιλάμε για τη δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία, ο προθάλαμος δηλαδή της Super League, και οι ομάδες, κάποιες ομάδες να αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Γιατί φαντάζομαι ότι όλο αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν θέματα οικονομικά στην ομάδα σου. Σίγουρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και όχι κάποιες, όπως είπες. Πιστεύω και από ό,τι γνωρίζω οι περισσότερες ομάδες έχουν οικονομικά προβλήματα, αν εξαιρέσουμε 3-4 ομάδες στη δεύτερη κατηγορία που είναι καλοπληρωτές και στην ώρα τους, όλες οι άλλες ομάδες έχουν οικονομικά προβλήματα. Η επόμενη ερώτηση έρχεται αβίαστα φυσικά, μιας ξεκινήσαμε με αυτό, γιατί οι φωνές υπάρχουν ούτως ή άλλως από την αρχή της χρονιάς, έτσι όπως ξεκίνησε με την καθυστέρηση το πρωτάθλημα της Football League. Η ομάδα του Χανίου θα αντέξει ή όχι? Θέλω να πιστεύω ότι θα αντέξει. Γενικά στη ζωή μου είμαι αισιόδοξος. Βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα γενικότερα στην πόλη του Χανίων. Ο κόσμος αγαπάει την ομάδα. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει μόνο η αγάπη. Πρέπει να το δείξουμε και έμπρακτα όλοι εκεί πέρα, ώστε να μπορέσει η ομάδα να αντέξει και να βγάλεις πέρα στο δάχτυλο. Μάλιστα. Μα το ευχηθούμε, γιατί είναι και γιορτινές μέρες αυτές που περνάμε και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν περνάτε και τις καλύτερες μέρες εκεί στα Χανιά. Υπάρχει αύριο ένα παιχνίδι κόντρα στον Άρη, ο οποίος είναι σε καλό φεγγάρι, τρέχει ένα σερί καλών αποτελεσμάτων μετά το μέτριο ξεκίνημα με τις δύο ισοπαλίες που έκανε. Πώς το βλέπεις αυτό το μάτς αύριο? Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύω και από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα με τη πιο καλή, με την πιο ποιοτική ομάδα της Μεταθνικής, με τρομερό υλικό και μια ομάδα με βάθος. Δύσκολο παιχνίδι, όπως είπα. Θα προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε τον Άρη στα μάτια και το θετικότερο για μας είναι να προσπάθουμε ένα βαθμό, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, δεν υπάρχει άγχος στην ομάδα μας για το βραδινό παιχνίδι. Ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πάρουμε για μας θα είναι κέρδος. Πώς βλέπεις γενικότερα, γιατί αντιμετωπίσατε την προηγούμενη αγωνιστική και τη Λαμία, δεν κάνω λάθος, στο γήπεδό σας. Πώς βλέπεις να εξελίσσετε το φετινό πρωτάθλημα? Πάμε για ένα γκρουπ ομάδων 3-4, δεν ξέρω αν εσύ θεωρείς ότι θα είναι και παραπάνω, περισσότερες, που θα διεκδικήσουν την άνοδο, και ένα άλλο γκρουπ ομάδων που θα είναι από τη μέση και χαμηλά. Ναι, έτσι ακριβώς. Βλέπω ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, με τέσσερις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την άνοδο. Μέσα σε αυτές ο Άρης, ο Όφη, ο Απόλλων Αθηνών και η Λαμία. Και από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες, και τα τρίκαλα θα έλεγα, αλλά όχι τόσο πολύ. Και από εκεί και πέρα ένα δεύτερο με τις ομάδες που θα παλέψουν να σωθούν. Και αυτό που λέγαμε, ξεκίνησε η συζήτησή μας, και ανάλογα ποιες ομάδες θα αντέξουν μέχρι το τέλος. Βέβαια, η οικονομική κατάσταση αρκετών ομάδων είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για το πρωτάθλημα της Football League, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εάν οι ομάδες δεν είναι αξιόμαχες, αντιμετωπίζουν προβλήματα, αρχίζει να αποψηλώνονται το ρόστερ τους, δεν θα είναι και ανταγωνιστικό και δεν θα παίζεται και με επίσης ώρες το πρωτάθλημα. Ναι, συμφωνώ 100%, έτσι ακριβώς είναι. Αν δεν κάνω λάθος, Γρηγόρη, το καλοκαίρι που ήσουν ελεύθερος, είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον από πλευράς Άρη προς το πρόσωπό σου, αλλά δεν προχώρησε τελικά. Ναι.
Είχα και μια κατηδία συζήτηση με τον κύριο Αναστόπουλο. Βρέθηκα σε καταστάσεις στο Ρήσιο, μιλήσαμε από κοντά. Υπήρχε μια πρώτη κουβέντα, μια συζήτηση, μετά ξαναμιλήσαμε. Ήμασταν αρκετά κοντά για να κλείσουμε, αλλά στην τελευταία συζήτησή μας είχα δώσει ήδη το λόγο μου και τα χέρια μου στην ομάδα του Χανίου και δεν μπορούσα να πάρω πίσω το λόγο μου και έτσι συνέχισε στην ομάδα του Χανίου. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είσαι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί σε έχουμε συνηθίσει πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη, ειδικά με τη φανέλα του Εργοτέλη που στην οποία αγωνίστηκες για πολλά χρόνια. Αλλά μην μπερδεύεται ο κόσμος, από εδώ είσαι. Θεσσαλονίκη. Είμαι από Θεσσαλονίκη, δυτικά, από τα δυτικά είμαι εδώ, από το Κορδελιό. Ναι. Μάλιστα. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι όπως μας περιγράφεις την κατάσταση, Γρηγόρη, στην ομάδα σου, και το ρόστερ του ΑΟ Χανίων, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα, μπορεί μετά τις γιορτές να μην είναι ακριβώς έτσι. Ναι, ναι, νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Είτε από χωρίσεις και εθελώς, είτε από πλευράς της διοίκησης. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό που είπα και πριν, να υπάρξει μια βοήθεια για να μπορέσει να ενισχυθεί η ομάδα, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του αθλήματος. Και να μην ξαναζήσω εγώ προσωπικά τα ίδια που είδα πέρσι με τον Εργοτέλη. Ναι, να εσύ είσαι και παθών και πέρσι με τον Εργοτέλη. Ναι. Πολύ δύσκολες στιγμές αυτές. Εύχομαι να τις δεις κανείς. Ναι. Μιας και ανέφερες τον Εργοτέλη, υπήρξες και για αρκετά χρόνια συμπαίκτης και με τον Μανώλη Τζανακάκη που είναι πλέον ποδοσφαιριστής του Άρη, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καλό παιδί, ναι. Ένα απίστευτο χαρακτήρα. Και προσωπικά εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ και σαν ποδοσφαιριστή. Ναι. Και τον πίστευε πολύ και τον πιστεύει και ο Νίκος Αναστόπουλος, ο οποίος επέμεινε πάρα πολύ για να τον αποκτήσει. Άρα κάτι παραπάνω θα ξέρει ο και νομίζω από όσο έχω παρακολουθήσει ως τώρα την πορεία του, γενικά και του Άρη και του Μανώλη, ότι το βγάζει ως αστροπρόσωπο το κύριο Αναστόπουλο. Ναι, σωστά. Να ευχηθώ, Γρηγόρη, ό,τι καλύτερο, έτσι όπως μας τα περιέγραψες, να βρεθεί μια λύση για την ομάδα σου και ό,τι καλύτερο και για σένα φυσικά προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Και καλές γιορτές, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Επίσης.